Καλησπέρα σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος, συνδιοκτήτης και bartender στο 9Β Home Bar στο Χαλάνδρι, brand ambassador του St. James Agricole Rum, μέλος του κλειστού παγκόσμιου Guild Agricole Rum Defenders και εισηγητής στην Bar Academy. Και είμαι εδώ σήμερα για να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ποιος είστε, ποιο το βιογραφικό σας κύριε? Είχα λοιπόν την τύχη ο πατέρας μου να είναι ιδιοκτήτης σε ένα πολύ παλιό, κλασικό και ιστορικό μπαρ του κέντρου των Αθηνών, το γνωστό Όστρια στα Εξάρχεια. Οπότε από πολύ μικρός ξεκίνησα να δουλεύω στο χώρο της εστίασης στην οικογενειακή επιχείρηση, περνώντας από βοηθό σερβιτόρ σε σερβιτόρο, βοηθό μπαρ και μπάρμαν. Μέχρι που γνώρισα τον κύριο Χρήστο Αξαρλή, ο οποίος μου έμαθε τα μυστικά του bartending, αφού πέρασα από τα μαθήματα της Bar Academy. Στη συνέχεια δουλέψαμε μαζί στο Ζολί Μομ στο Μαρούσι και στο 9Β στο Χαλάνδριο, που εγώ παραμένω ακόμα. Ήταν και συνειδητοποιητής πια. Αυτά. Πώς είναι να εργάζεσαι ως bartender αλλά και σε εταιρεία αλκοόλ? Πιο ωραία είναι ως bartender, ξεκάθαρα. Αλλά και η ενασχόληση με τις εταιρείες αλκοόλ έχουν και αυτές μια έτσι ιδιαίτερη ομορφιά. Γιατί πέρα από το παραγωγικό κομμάτι πίσω από ένα μπαρ, μπαίνεις σε μια διαδικασία να αρχίσεις να μαθαίνεις καλύτερα τα αποστάγματα, ακόμα και όχι αυτά που πρεσβεύεις απαραίτητα. Και αυτό σου δίνει γενικά ένα upgrade στο επάγγελμά σου και μπαίνοντας και σε κομμάτια όπως είναι το marketing ή το sale, βλέπεις καλούς ορίζοντες και άλλες προοπτικές πάνω στο επάγγελμα και στον κλάδο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου στυλ πελάτη? Αυτό πληρώνει. Αγαπημένο κοκτέιλ από τα Classic, Tiki και Modern Classic? Ζόμ. Πάντα ζόμ. Ποια αγαπημένη σου κατηγορία ρουμιού? Όντως τώρα. Τα Agricole Rum, τα αγροτικά, δηλαδή τα ρούμια. Και η αλήθεια είναι ότι έχω και μια ιδιαίτερη συμπάθεια στα ρούμια από τη Μαρτινίκα. Μια χαρακτηριστική στιγμή σε μπαρ που δεν θα ξεχάσεις ποτέ? Που να μπορεί να δημοσιευτεί ή να μην μπορεί. Πες την εκεί και θα δούμε. Είχε έρθει ένας πελάτης μια φορά στο μπαρ. Και αφού με είδε ότι έφτιαχνα ποτά και χρησιμοποιούσα κάποιες σκόνες τύπου αλβουμίνι, ας πούμε, μου είπε ότι έχει μια σκόνη που μπορεί να μου δώσει, που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ κανένας σε ποτό. Και όταν το ρώτησα τι σκόνη ήταν αυτή, μου είπε ότι ήταν αποξηραμένο. Γιατί πιστεύεις ότι η Bar Academy σου προτείνει να γίνει εισηγητής στα εκπαιδευτικά της προγράμματα? Πιστεύω ότι το ότι υπήρξα μαθητής και συνεργάτης ανθρώπων που υπήρχαν ήδη στη σχολή μου έχει δώσει μια σταθερά στη δουλειά, η οποία ακολουθεί και αυτό που προσεγγίζει η Bar Academy. Ένα σίγουρα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η ενασχόλησή μου με το ρούμι σε λίγο πιο εξειδικευμένο επίπεδο και κατ' επέκταση μια γνώση που έχει απήχηση και στο εξωτερικό, πέρα από την ελληνική αγορά, είναι κάτι το οποίο ήταν στα συν, ας πούμε. Ανοίγεις επιχείρηση, τι θα ήταν? Μπαρ. 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 Σκέτο μπαρ. Μπαρ. Ή, αν ήταν κάτι εξειδικευμένο, θα έκανα ένα ραμερί. Ραμερί είναι τα αντίστοιχα ram shop των γαλλικών, γαλλόφωνων νησιών της Καραϊβικής. Πουλάνε φιάλες, πουλάνε ρούμι, πουλάνε και φαγητό. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο εκπαιδευτικό κομμάτι είναι ότι έχεις την ευχέρεια να μεταδώσεις σε έναν άνθρωπο, ακόμα και ας μην τον ξέρεις από πριν, τη δικιά σου οπτική πάνω στο επάγγελμα αυτό και να του δώσεις να καταλάβει ότι είναι δουλειά, κανονική δουλειά και πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι, τόσο από εμάς όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο εκτός του industry. Ποιο είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ενός καλού bartender? Είναι η γνώση, η τεχνική, η αντίληψη και πριν απ' όλα η φιλοξενία. Σαν bar manager, ο βασικότερος λόγος για να διακόψω συνεργασία μου, καθαρά μιλώντας για επαγγελματικό κομμάτι, θα ήταν η μη τήρηση των κανόνων υγιεινής επαγγελματικών γενικά προδιαγραφών που έχει ο χώρος που έχει θεσπιστεί από μένα. Ποιος είναι ο καλύτερος bartender στην Ελλάδα και ποιος στον κόσμο κατά άποψή σου? Ο Νίκος ο Γαρτζολάκης είναι στην Ελλάδα, το λέω ανοιχτά, και στον κόσμο είναι ο Κράτερ. Αν και μου αρέσει και λίγο ο Σαββάζ τελευταία. Καλό και. Περιέγραψε μας την εμπειρία που θα απολάμβανε σε ένα μπαρ. Ένα μπαρ στην Καραϊβική, δεν θέλω πάρα πολλά πράγματα. Αν έχει κρύα μπύρα καλώς, ένα ρουμάκι και είμαι οκ. Okay. Και φίλους. Ποιος είναι ο επαγγελματίας που σε ενέπνευσε για να φτάσεις ως εδώ? Είναι τρεις. Και θα τους πω και τους τρεις, γιατί ήταν σε διαφορετικό επίπεδο και σημείο της επαγγελματικής μου καριέρας.
οπότε ήταν ο Χρήστος Αξαλής, ο Κωνσταντίνος Στεφανάκης και ο Νίκος Αρβανίτης. Έχεις κάνει πολλά ταξίδια για το αλκοόλ, ποιο είναι το αγαπημένο σου? Γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεχωρίσω. Σίγουρα το πρώτο μου ταξίδι στην Καραϊβική που ήταν στα Μπαρμπέιδος ήταν πολύ, πολύ σημαντικό, πολύ αξιομνημόνευτο. Βέβαια όλα είναι. Ωστόσο, ίσως να βάλω λόγω δυσκολιών το τελευταίο ταξίδι που έκανα στην Καραϊβική. Εφαρμόζεις κάποιο μοντέλο Zero Waste για τα υλικά και λιγότερα πλαστικά και απορρίμματα στο μαγαζί σου? Γενικά, σαν μαγαζί, πριν από 2,5-3 χρόνια είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε το Zero Waste κομμάτι εξ ολοκλήρου, από τη δημιουργία καταλόγου ακόμα από την αρχή μέχρι το τέλος του. Δηλαδή, είτε το Zero Waste στοιχείο μέσα στις συνταγές, ανακυκλωμένο χαρτί κτλ. Όπως και ανακύκλωση σε γυαλιά, πλαστικά κτλ. Είμαστε αρκετά green bar. Πώς είναι να είσαι brand ambassador, αλλά να είσαι και bartender συγχρόνως? Λοιπόν, αλλάξα πόδι. Ωραία είναι. Έχεις το καλό ότι μπορείς να δουλέψεις και να παρουσιάσεις στον κόσμο πράγματα τα οποία όντως έχεις σκεφτεί, είτε για ένα marketing κομμάτι, είτε για ένα καθαρά γευστικό ή τεχνικό. Οπότε έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις να δουλέψεις με κάτι που εσύ έχεις στο κεφάλι σου σαν κάτι αρκετά ποιοτικό, και θεωρώ ότι για να είσαι brand ambassador κάπου δεν πρέπει να είσαι μόνο για τα λεφτά. Ποια η αγαπημένη σου πιάτσα της Αθήνας για να εργαστείς? Εργάζομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο βόρειο τομέα, Μαρούσι και Χαλάνδρη τα τελευταία 6. Ωστόσο, το κέντρο της Αθήνας παραμένει καλός κακός η μέκα της εστίασης. Έχω λάβει 2 φορές μέρος στο διαγωνισμό. Δεν είμαι πάρα πολύ φαν του να διαγωνίζεσαι συχνά. Μου αρέσει το κομμάτι στο ότι μπαίνει στη διαδικασία να αναπτύξει ένα πολύ ωραίο brand knowledge για το προϊόν, σε περίπτωση που όντως το προϊόν αυτό σε ενδιαφέρει. Ποιο είναι το αγαπημένο gadget στο bar? Το shaker. Ποιο το αγαπημένο σε τροπικό νησί? Η Μαρτινίκα. Πού και πότε έχεις κάνει τον καλύτερό σου κατάλογο ever? Ήταν ο τελευταίος μου κατάλογος στο μαγαζί, που τρέχει δηλαδή ακόμα. Να ήμουν bartender. Κοίτα, θα μου άρεσε όντως να ασχοληθώ με ένα αντίστοιχο κομμάτι, όπως είναι ας πούμε η chef, η pastry chef. Πάλι σε αυτό το κομμάτι σίγουρα θα ήταν κάτι το οποίο θα με ενδιαφέρε. Σε ποιο μπαρ θα ήθελες να επισκεφθείς, αλλά δεν τα έχεις καταφέρει ακόμα να πας? Στο Tire Elementary. Στο Λονδίνο, το καινούριο μπαρ του Κράτενα Μπέρκ Καποράλε. Τον Κράτενα Μπέρκ Καποράλε. Ποια είναι η άποψή σου για τη χρήση των social media? Κοίτα, γενικά δεν είμαι ο καλύτερος χρήστης των social media όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα αναγκαίο κακό. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι μπορείς και να ζήσεις χωρίς αυτό. Καλός κακός, η νέα τάξη πραγμάτων ωστόσο το επιτάσσει. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που υπάρχει στη ζωή μας, καλό θα ήταν και αυτό να το κάνουμε όσο πιο αξιοπρεπώς μπορούμε, χωρίς φανφάρες και πράγματα τέτοια. Έχεις γυρίσει τόσα μπαρ, ποιο θεωρείς το καλύτερο? Στην Ελλάδα σίγουρα τον Μπάμπα. Με τεράστια διαφορά από το δεύτερο. Πες μας την πιο κουφή στιγμή σε ένα από τα ταξίδια σου. Μπορώ να πω την πιο ωραία, επαγγελματικά, να το κρατήσω μέσα σε αυτό το επίπεδο θα ήθελα. Που ήταν το πρώτο training με τον κύριο Μάρκ Σασιέ, που είναι ο πρόεδρος του AOC της Μαρτινίκας και ο Head of Production του Σεντζέιν. Αλλά θα μείνω σε καθαρά επαγγελματικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις και λυπάμαι που σας πατάλησα το χρόνο έτσι. Κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube που θα βρείτε κάπου εδώ και θα δείτε και τους επόμενους.